Είμαι ο Μάνος ο Καριστινός. Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα στο 10ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Κύπρου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Οι προβολές έγιναν σε πολύ όμορφους χώρους και ήταν και μια καλή ευκαιρία για μένα να γνωρίσω την Κύπρο. Λέγομαι Τάκης Βογόπουλος. Η ταινία μου έχει τίτλο «Ο Λέων της Πεντέλης» και βασίζεται στη ζωή του γνωστού και περιβόητου Λίστερ Πουνταβέλη. Είναι η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους. Έχει γυριστεί εδώ και ένα χρόνο και παρά τις πολλές μου προσπάθειες δεν κατάφερα να έχω μια δημόσια προβολή είτε σε φεστιβάλ είτε σε κάποια αίθουσα. Έκανα πολύ έντονες προσπάθειες μόνος μου γιατί δεν έχω κάποια εταιρεία, είναι τελείως ανεξάρτητη παραγωγή. Η παραγωγή είναι εξ ολοκλήρου δική μου. Και φέτος είχα την τύχη να επιλεγώ για πρώτη φορά στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Κύπρου. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής για τη συμμετοχή και που κατάφερα να έρθω εδώ, να είμαι παρόν, γιατί ήθελα να είμαι παρόν. Θεωρώ λάθος από τους δημιουργούς να μην είναι παρόντες στα φεστιβάλ στα οποία συμμετέχουν, εκτός βέβαια εάν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Σήμερα ειδικά είμαι διπλά ευτυχισμένος γιατί πήρα και το βραβείο που για μένα προσωπικά αξίζει περισσότερο, το βραβείο ανδρικού ρόλου, επειδή κατά βάση είμαι ηθοποιός. Είναι η πρώτη μου βέβαια σκηνοθετική απόπειρα και νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής. Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχω μέσα στο φεστιβάλ Κύπρου. Συμμετέχω με την ταινία «Πιάσε μου το χέρι», που είναι ένα κοινωνικό μήνυμα για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Και έχουμε κάνει το σενάριο και τη σκηνοθεσία εγώ, Ελένη Κόντι και συνάδελφος Θεοδόρα Μαδάρου. Όλες οι ταινίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και αυτές που βραβεύτηκαν ήταν πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία το φεστιβάλ και προτείνω σε όποιους γράφουν ή σκηνοθετούν να παίρνουν μέρος γιατί δίνει πολύ καλές ευκαιρίες και το πιο σημαντικό δίνει εμπειρία στη δουλειά που κάνεις. Είμαι Μαρία Πάλμερ, είμαι μέλος της Ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφων Κύπρου. Ήμουνα και πέρσι, είμαι και φέτος. Είδαμε αξιόλογες ταινίες, επαγγελματικές δουλειές, καλή ποιότητα εικόνας, από τεχνικής απόψεως άριστα σε πολλές ταινίες. Υπήρχε ποικιλία, έχει από το Μάιο μου φιλοποτενίες, είδα πάρα πολλές. Εντάξει, σήμερα δάμε και τα αποτελέσματα με τα βραβεία. Δικαίως δόθησαν συγκεκριμένα βραβεία σε πολλές ταινίες. Ανυπομονούμε να δούμε και του χρόνου τι ταινίες θα λάβουν μέρος. Εντάξει, αυτά. Το απόψινο, η απόψινη εκδήλωση ήταν πολύ ωραία οργανωμένη και βεβαίως παίρνοντας και το μαρτέζικο φίλμα που πήρε και το χρυσό βραβείο, με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο που είμαι εδώ κοντά σας. Το μέλλοντα σχέδιο είναι να δημιουργήσω 5-6 χρόνια για να 电影三部曲是我另一个电影三部曲，叫《爱情三部曲》。现在第一部电影我就决定在塞浦路斯或者是希腊，拍那个这个电影叫《IQ0》。My future plan is within the 5 or 6 years in the future that I will make 3 love trailer movies. The first one will be made in Cyprus. This love. 我是因为我出生在一个戏剧世家，我的父亲跟母亲都是搞戏剧，他们都毕业于一个很有名的学校，叫上海戏剧学院。
我父亲是毕业于中国的两个著名的戏剧学院，先是中央戏剧学院，后来是上海戏剧学院。然后呢，我从小受的是一个艺术的熏陶，但是呢，因为我的哥哥已经从事戏剧，所以我当时非常有志于搞电影，所以呢，在我中学毕业以后，我就想考电影学院，但是那一年那个北京电影学院不招生，这个不招生一直持续了四年，我就为了考这个电影北京电影学院导演系，我等了四年。I was born in a professional family that my parents are both in the drama business. My father and my mother both graduated in a very famous drama university in China. My father also has two professional degrees, both from Shanghai and another very famous university in Beijing. And they are in the drama business. And because my brother already in this business. So growing up in this kind of family, I was in this atmosphere. So I decided to choose the film industry. By the time when I wanted to enter the university in Beijing, Film Academy. At that time, they didn't open for the subject of the director. So I had to wait for 4 years until they restart this subject in the university. So in those 4 years, I have been doing other jobs.